Καλησπέρα κυρία Λιναρδάκη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Φιλοξενούμε την κυρία Λιναρδάκη με αφορμή την πρώτη δημόσια εκδήλωση του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, την προσεχή Δευτέρα στην Αθήνα. Ένα πρόγραμμα για το οποίο θα μας μιλήσει η κυρία Λιναρδάκη, θεωρείται ως πρωτοπόρο αυτό το πρόγραμμα στην έρευνα και αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα, και θέλαμε να μας εξηγήσετε τους λόγους. Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι ένα εθνικό δίκτυο που εστιάζεται στην μοριακή ογκολογία και κατ' επέκταση στην ιατρική ακριβία στον κλάδο της ογκολογίας, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και σε εθνικό επίπεδο, βεβαίως και παγκοσμίως. Είναι το δικό μας το δίκτυο, είναι η προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει από το προηγούμενο δίκτυο της ιατρικής ακριβίας στην ογκολογία που ξεκίνησε το 2018. Εμείς επί της ουσίας κατά κάποιο τρόπο συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο, και βεβαίως ο τομέας της ογκολογίας έχει πιο μεγάλο, να το πούμε έτσι, πεδίο μελέτης στην ιατρική ακριβίας, δεδομένου ότι πλέον υπάρχουν στοχευμένα φάρμακα για τους ασθενείς, τα οποία για να μπορέσει ο ασθενής να τα λάβει θα πρέπει προηγουμένως να έχει την πληροφορία για το προφίλ του όγκου του, το γενετικό του προφίλ, το μοριακό του προφίλ. Δυστυχώς πολλοίς κόσμος, κυρία Λιναρδάκη, αντιμετωπίζει προβλήματα με διάφορες μορφές κακοήθειας. Κάποιες από αυτές είναι σε πρώιμο στάδιο, αυτό είναι και το καλό, το καλύτερο, έτσι. Κάποιες περιπτώσεις δεν είναι. Πώς έρχεται αυτό το δίκτυο να μας βοηθήσει, ώστε να μπορέσουμε όλοι ως πολίτες να έχουμε ωφέλη από τη γνώση, γιατί είδαμε ότι έχετε συγκεντρωθεί πάρα πολλοί φορείς, εξαιρετικοί ο καθένας στον τομέα του, σε αυτό το ΕΔΗΜΟ, το Ελληνικό Κέντρο Μοριακής Ογκολογίας, και αυτό μας κάνει έτσι να χαμογελάμε για το μέλλον σε ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε λίγο γρήγορα ότι το ΕΔΗΜΟ, το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας, είναι μια εθνική σύμπραξη, όπως πολύ καλά είπατε. Αποτελείται από 8 συνολικά ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά την Ελλάδα, τα οποία όλα δραστηριοποιούνται σε έρευνες αιχμής στους τομείς της μοριακής ογκολογίας και της ιατρικής ακριβίας. Τώρα, ο σκοπός του δικτύου είναι να μελετήσει μία σειρά από δείκτες, είτε αυτή είναι γενετική, μοριακή, βιοχημική ή κυταρική, σε ασθενείς με ογκολογικά νοσήματα, καθώς επίσης και να μελετήσει την γενετική προδιάθεση των μελών της οικογενείας των ογκολογικών ασθενών. Τώρα, να το πούμε έτσι μέσα σε εισαγωγικά, άμεσο όφελος των ασθενών που μπορεί να συμμετέχουν και στη δική μας την έρευνα στο δίκτυο το ΕΔΗΜΟ. Το άμεσο όφελος λοιπόν προς τους ασθενείς είναι ότι δίδεται η δυνατότητα μέσω αυτής της διερεύνησης που θα γίνεται στα εργαστήρια που συμμετέχουν να ανεβρεθούν βιοδείκτες που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επιλογή μιας καταλληλότερης θεραπείας για τον ασθενή. Είτε
ναι, μια καταλληλότερη θεραπεία για τον ίδιο τον ασθενή. Αυτό... Τώρα βέβαια έχουμε και ένα... αυτό σημαίνει, κυρία Λιναρδάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι μιλάμε για άτομα που ήδη έχουν νοσήσει και ο γιατρός τους παραπέμπει τα άτομα αυτά στο δίκτυο αυτό για να γίνονται οι συγκεκριμένες εξετάσεις. Σωστά. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση των ασθενών αυτών που ήδη νοσούν και ο γιατρός για τους ασθενείς αυτούς θα ήθελε να γνωρίζει το μοριακό προφίλ που μπορεί να έχει ο όγκος του ασθενούς προκειμένου να λάβει μία απόφαση για την θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς του. Mm-hmm. Βεβαίως έχουμε και τις περιπτώσεις των ανθρώπων που μπορεί να μην νοσούν οι ίδιοι αλλά να έχει νοσήσει ένα άμεσο μέλος της οικογένειας του και εκεί ο γιατρός τον ενδιαφέρει να γνωρίζει, γιατί και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή, μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία να γνωρίζει για το εάν το μέλος αυτό της οικογένειας που δεν νοσεί έχει προδιάθεση όμως, θέλει να γνωρίζει αν έχει την προδιάθεση να αναπτύξει κάποιον τύπο καρκίνου. Και βεβαίως αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε κάποιες προληπτικές ενδεχομένως ενέργειες που θα μπορούσε να λάβει το άτομο είτε για τον έγκαιρο, την έγκαιρη διάγνωση ενδεχομένως ενός καρκίνου που θα είναι στην οικογένεια. Να κάνει μια επέμβαση προληπτική, κυρία Λιναρδάκη. Κοιτάξτε, αυτό σαφέστατα και είναι μια επιλογή. Μια περίπτωση, ναι. Ναι, είναι μια περίπτωση, ναι. Αυτό βέβαια είναι στην... αυτό το αξιολογεί ο γιατρός, ο κλινικός γιατρός. Αξιολογεί τα ευρήματα που μπορεί να υπάρξουν, τα μοριακά, τα γενετικά, σε συνάρτηση με το ατομικό και το οικογενειακό ιστορικό του εξεταζόμενου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, γιατί είμαστε τώρα εμείς οι πολίτες που μας καταρχήν προσφέρετε σε εσάς τους επιστήμονες και τους γιατρούς αυτό το όπλο, το οποίο, μέσω του οποίου ωφελούμαστε όλοι εμείς οι πολίτες. Αυτό σημαίνει, καλά, για τους ανθρώπους που ήδη έχουν νοσήσει καταλαβαίνουμε ότι θα έχουν ενημερωθεί οι θεράποντες ιατροί τους, οι οποίοι θα κινήσουν τις διαδικασίες για να μάθουν αυτές τις λεπτομέρειες της κάθε περίπτωσης για το πώς θα κινηθούν. Οι άνθρωποι τώρα που, όπως είπατε, δεν έχουν νοσήσει, στο περιβάλλον τους όμως και στο οικογενειακό τους ιστορικό έχουν περιπτώσεις μελών με κακοήθεια. Πώς, δηλαδή από μόνοι τους, πού θα μπορούν να απευθύνονται να κάνουν αυτές τις προληπτικές εξετάσεις και δεν ξέρω, θα πρέπει να πληρώνουν για αυτές, το κράτος θα καλύπτει το κόστος, πώς και πού, ας πούμε, οι φίλοι που μας ακούν τώρα από εδώ, από το Ηράκλειο, θα έχουν να πηγαίνουν κάπου συγκεκριμένα, έχουν καθοριστεί αυτά? Κοιτάξτε, είτε μιλάμε για κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήδη νοσεί, είτε μιλάμε για κάποιον άνθρωπο ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να έχει ένα οικογενειακό ιστορικό, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, απευθύνονται στους γιατρούς τους. Άρα, εμείς σαν δίκτυο δεν ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον ενδιαφερόμενο. Θα πρέπει να γίνει πρώτα μία συμβουλευτική ή μία παραπομπή από τον γιατρό, ο οποίος θα δρομολογήσει όλη τη διαδικασία που απαιτείται για να μπορέσει ένας ασθενής να ενταχθεί στο δίκτυο και στη συνέχεια να επιλεγεί από τον ίδιο τον γιατρό η καταλληλότερη ανάλυση, γιατί το δίκτυο μας είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να
έχει αναπτύξει μια αρκετά μεγάλη γκάμα αναλύσεων μοριακών και άλλων διοδικτών. Και όπως καταλαβαίνετε, ο γιατρός είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να, έχοντας το ιστορικό του ανθρώπου που έχει μπροστά του, να προσδιορίσει και να πει ποια είναι η καταλληλότερη ανάλυση που θα πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο ασθενή. Ή όχι ασθενή, εν πάση περιπτώσει, στο συγκεκριμένο εξεταζόμενο. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση, κυρία Λιναρδάκη, μια ενημέρωση του κόσμου. Σωστά. Και σκοπός της ημερίδας αυτής που διοργανώνουμε τώρα την Δευτέρα είναι ακριβώς αυτός. Η ημερίδα μας είναι ανοιχτή προς την, προφανώς την επιστημονική κοινότητα και την ιατρική κοινότητα, αλλά και προς το ευρύτερο κοινό. Θα προφανώς είναι η πρώτη τέτοια ανοιχτή εκδήλωση που γίνεται στα πλαίσια της ενημέρωσης, αλλά θα ακολουθήσουν και πολλές ακόμα. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μία κινητοποίηση και από τους γιατρούς. Άμεσα δηλαδή ξεκινάει αυτό, δηλαδή η λειτουργία. Ναι, είναι μία πάρα πολύ καλή φάση της οργάνωσης του δικτύου. Έχουμε ευελπιστούμε ότι ήδη κάποια από τα κέντρα έχουν, από τα κέντρα που συμμετέχουν ενώ που θα παρέχουν αναλύσεις, θα είναι στη θέση να ξεκινήσουν να αναλύουν δείγματα σε περίπου 2 μήνες από τώρα. Και νομίζουμε ότι στις αρχές του 2024 το δίκτυό μας θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Αυτό είναι καλό. Νομίζω στο Δημόκρατο ήδη τρέχει ένα πρόγραμμα όπου μπορούν άνθρωποι που έχουν νοσήσει δωρεάν, γιατί νομίζω και πολύ ακριβές αυτές από μια ηλικία και μετά. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν καλύπτει έτσι εξειδικευμένες εξετάσεις και είναι και πολύ ακριβές. Δηλαδή, αν θα πρέπει να τις πληρώσουν οι πολίτες, κυρία Λιναρδάκη, αυτές τις εξετάσεις. Σωστά. Θα υπάρχει πρόβλημα. Εδώ, επειδή αναφέρετε και πριν, το ρωτήσατε και δεν σας απάντησα, η συμμετοχή στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας είναι χωρίς καμία επιβάρυνση προς τον εξεταζόμενο. Άλλωστε το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα. Εδώ θα ήθελα απλά να κάνω μια πολύ γρήγορη αναφορά στο ότι πέρα από το άμεσο όφελος που μπορεί να έχουν οι εξεταζόμενοι, όπως είπαμε πριν, για παράδειγμα για την επιλογή καταλληλότερης θεραπείας, θα πρέπει να αναφέρουμε, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι ένα έμεσο όφελος και ο απότερος στόχος κάθε παρόμοιας τέτοιας ερευνητικής δραστηριότητας είναι η ανάδειξη νέων διοδικτών με κλινική σημασία στη θεραπεία, πρόγνωση, διάγνωση ογκολογικών νοσημάτων. Άρα το δίκτυό μας και το ερευνητικό πρόγραμμα αυτό απότερο στόχο έχει την μελέτη και από τα δεδομένα που θα προκύπτουν από τις αναλύσεις αυτές είναι να αναδειχτούν νέοι διοδείκτες. Θα έχουν κλινική σημασία. Μάλιστα. Αναμφίβολα είναι κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Στόχος να έχουν οι άνθρωποι όσο το δυνατόν καλύτερη και πρόγνωση. Αυτός είναι ο στόχος, εντοπισμός έτσι της κατάλληλης θεραπείας και η θεραπεία στη συνέχεια με όλα αυτά τα φάρμακα που η ιατρική κοινότητα έχει στη φαρέτρα της,
Μήπως και μπορέσουμε, φαντάζομαι αυτός είναι και ο στόχος, έτσι, να μειωθούν και να μειωθεί η εθνισμότητα, να υπάρχει ένα καλύτερο, να κοιτάμε με χαμόγελο το μέλλον, έτσι, έτσι όλοι. Έτσι, ακριβώς. Το λέμε έτσι λίγο απλοϊκά, αλλά νομίζω... Ξέρετε, αυτό που λέμε εμείς η ιατρική ακριβία, ναι, που είναι, έτσι να το πούμε, ένας σχετικά... δεν είναι νέα, δεν είναι, η έννοια της ιατρικής ακριβίας δεν είναι νέα καθόλου, αλλά η ευρεία, ας πούμε, εφαρμογή της ιατρικής ακριβίας έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Η ιατρική ακριβία έχει αυτό ακριβώς τον σκοπό, είναι να μπορέσει να ξεφύγουμε από αυτό που το μοντέλο του μία θεραπεία για τους πάντες, για όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το αν αυτή θα δουλέψει στους πάντες, και να πάμε στο μοντέλο του επιλέγουμε την καταλληλότερη θεραπεία με βάση το προφίλ του συγκεκριμένου ασθενού. Πέντε άνθρωποι, πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις, να το πούμε έτσι. Ναι, να το πούμε έτσι. Και όχι μία για όλους. Σωστά, και, σωστά. Και όποιος είναι τυχερός θα ανταποκριθεί καλύτερα. Μα ο σκοπός είναι να βρούμε τους βιοδείκτες αυτούς που έχει ο κάθε ασθενής, οι οποίοι αυτοί οι βιοδείκτες θα μας προσδιορίσουν την καταλληλότερη θεραπεία. Μάλιστα, κατάλαβα. Κυρία Λιναρδάκη, έχετε δρόμο μπροστά σας, έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό είναι να τα γνωρίζουμε αυτά, δύσκολα θέματα, αλλά υπαρκτά. Καλή δύναμη να ευχηθούμε, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μας δίνετε να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε γνωστό την προσπάθεια αυτή και να ενημερώσουμε και τον κόσμο και την και σίγουρα ιατρική. Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.